Το νέο χρονικό περιθώριο που ζήτησε η πλευρά του Ρικάρντο Φατή από τον πρόεδρο της ΑΕΛ Κώστα Πυλαδάκη, προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση της Θεσσαλικής ομάδας, εκνεύρισε τον ισχυρό άντρα τον Βυσσινή, ο οποίος αντέδρασε επίσημα, λέγοντας πως έχουμε εξαντλήσει κάθε χρονικό όριο και καλή διάθεση για μια πολυδάπανη μεταγραφική συμφωνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και στρεφόμαστε σε άλλες λύσεις. Έτσι οδηγείται σε ναυάγιο και η μεταγραφή του Φατή μετά από αυτή του επιθετικού Μάρλον Χέργουντ. Στο μεταξύ, στις αθλητικές εγκαταστάσεις των δέντρων, οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Παπακώστα συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, η ομάδα της ΑΕΛ έχει προγραμματίσει μια σειρά φιλικών παιχνιδιών, αρχισγενωμένης αύριο με τον Πιερικό στην Κατερίνη στις 8 το απόγευμα. Φιλικά παιχνίδια, στα οποία ο προπονητής των Βυσσινή Γιάννης Παπακώστας αναμένεται να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσε αποκλειστικά στην κάμερα της TRT ο τεχνικός της Λαρισίνης ομάδας. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα γίνουν 3 πολύ δυνατά φιλικά, τα οποία θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε και σχήματα και τακτικές για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε πανέτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται η ομάδα με την είσοδο και του Ταλ και του Κανόβιο και του Μακίνουα. Εκκρεμούν 2 περιπτώσεις όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι. Μετά το αυριανό φιλικό στην Κατερίνη με αντίπαλο τον Πιερικό, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Βόλο την Τετάρτη 18 Αυγούστου στο Αλκαζάρ στις 9 το βράδυ. Ενώ το τελευταίο της φιλικό τεστ θα γίνει πάλι στο Αλκαζάρ, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννενα στις 21 Αυγούστου. Τέλος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 και 4, θα διεξαχθεί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για την ΑΕΛ με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών στο στάδιο Αλκαζάρ.